Εσύ είσαι μοναχικός άνθρωπος, Γιάννη, ή είσαι άνθρωπος της παρέας, της συντροφιάς της? Αυτό είναι σχετικό. Καλά ξεκίνησε αυτό. Λοιπόν. Δεν θέλω να σου το πω έτσι, θα το καταλάβεις, δεν θέλω να σκοτώνω την ώρα μου. Δεν θέλω καθόλου να σκοτώνω. Παιδί μου, αυτό που καμιά φορά λέμε πολλοί άνθρωποι ότι πάμε με μια παρέα να χαζολογήσουμε. Δεν το έχεις αυτό εσύ. Βεβαίως το. Αλλά δεν με χαρακτηρίζει αυτό που λέμε το βράδυ. No way. No way. No. Έχεις κι άλλους ανθρώπους, παιδί μου, στη ζωή σου που τους γουστάρεις, σε γουστάρουν και κάνετε πολύ παρέα πέραν της σύζυγου σου? Πολύ παρέα, όχι. Όχι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, φίλοι μου. Κολλητούς έχεις? Κολλητούς, όχι. Γιατί? Δεν είχα ποτέ. Δεν έτυχε. Δεν είχα ποτέ. Όχι. Είσαι σταρ. Ο κόσμος αγαπάει καλλιτεχνικά πολύ. Ναι. Μήπως είσαι πιο αυστηρός τελικά με τον εαυτό σου? Πρώτα πρέπει να σου πω ότι είμαι υπέρ της αυτοκριτικής και όχι υπέρ της κριτικής των άλλων. Ναι. Το οποίο είναι εύκολο. Η αυτοκριτική απαιτεί να κοιτάξεις λίγο προς τα μέσα και να αναμετρηθείς με τον εαυτό σου, κυρίως με τον κακό εαυτό σου, γιατί όλοι έχουμε ένα κακό εαυτό και ένα πολύ ευλογημένο. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του. Δεν το κάνω από συνοπισμό, αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους. Πάντα η μεγάλη μου αγωνία, τι θα πούμε στους ανθρώπους οι οποίοι θα μας δουν σε 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Πώς βγαίνεις και κάνεις συντροφιά σε κάποιους ανθρώπους το βράδυ? Μα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω ούτε αγαπητός, ούτε να βγαίνω να χαιρετάω και να λαϊκίζω. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς εδώ είμαστε 100 άνθρωποι. Δεν θα υπάρχουν και 2-3 ηλίθιοι. Ξέρω εγώ. Τι να κάνω, να τους διώξω, να τους βάλω σε μια γωνία? Δεν είπα να τους διώξω. Είπα ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να συνεπάρχω και με αυτούς. Δεν θέλω να συνομιλώ με τέτοιους ανθρώπους. Λύκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοκονάκης. Όταν έρχεται ένας συνομιλητής σου και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ελαφρότητα. Ναι. Πώς τον αντιμετωπίζεις? Θα τον αποφύγω. Θα τον αποφύγεις. Βεβαίως. Δεν θα κάτσεις δηλαδή να δείξεις ότι είσαι ευγενής και να κάτσεις μισή ώρα μαζί? Δεν θα είμαι ευγενής, αλλά δεν θα το πάρω και τις μετρητήσεις. Α, ναι. Δεν θα συμπεριφερθώ σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό. Αυτή είναι η δήλωσή μου. Δεν θα κάνεις το χαζό δηλαδή ότι δεν τρέχει τίποτα? Και νομίζω ότι το ότι κάνουμε το χαζό τόσα χρόνια θα το πληρώσουμε κάποια στιγμή. Είναι πιο ενδυμιστή. Μια ηφαιστιακή έκρηξη από περιεχόμενο.